Καταρχάς, καλά Χριστούγεννα, καλές γιορτές, ευτυχές το 2022, χωρίς πανδημία, με πολλές επενδύσεις και με μεγάλη ανάπτυξη. Είμαι εξαιρετικά ευτυχής, αγαπητέ Πρόεδρε, κύριε Αποστολόπουλε, που βρίσκομαι στο 7ο, στην 7η συνδιάσταση της ΕΝΕΕ, για να μιλήσουμε την ανάπτυξη και τις προοπτικές ελληνικής οικονομίας σε μια εξαιρετικά ευνοϊκή συγκυρία. Το λέω αυτό, αγαπητέ Μιχάλη, διότι εάν ένα χρόνο πριν ήμασταν εδώ και λέγαμε ότι πάμε για μια ανάπτυξη το 2021 πάνω από 8, από ό,τι φαίνεται πια ότι θα είναι, αν σας το έλεγα θα μου λέγατε το πιθανότερο από κάτω, φίλοι μου, οι μισοί θα λέγατε μην τον προσβάλλουν τον Άδων, οι άλλοι μισοί θα λέγατε και πού να σφίξουν οι ζέστες. Όμως αυτό συνέβη και συμβαίνει. Και δεν συνέβη εκ τύχης, συμβαίνει γιατί έχουμε δουλέψει όλοι μαζί και η κυβέρνηση και εσείς με εργατικότητα, με όραμα και με όρεξη. Κάνω μία μικρή αναφορά όταν προ 15 ημερών ο αντιπρόεδρος της Amazon Web Services συνδέθηκε από τις ΗΠΑ με τον κύριο Πρωθυπουργό και εμάς στο Μέγαρο Μαξίμου για να μας ανακοινώσει την απόφαση της Amazon Web Services να κάνει μία επένδυση της τάξης των 200 εκατομμυρίων ευρώ στην Ελλάδα. Δεν είναι μεγάλη επένδυση προφανώς για τα δεδομένα της Amazon, μεγάλη για τα δεδομένα της Ελλάδος, αλλά η πρώτη φορά που η Amazon αποφασίζει να επενδύσει πραγματικά στην Ελλάδα. Και καταλαβαίνετε ότι αυτή η απόφαση είναι στη συνέχεια της Microsoft, Digital Realty και όλων των άλλων εταιριών που έχουν ήδη έρθει, της Pfizer. Είπε λοιπόν ο αντιπρόεδρος στον Πρωθυπουργό, κύριε Πρωθυπουργέ, αποφασίσαμε να επενδύσουμε στην Ελλάδα 200 εκατομμύρια ευρώ και να είναι η πρώτη μας επένδυση στην Ελλάδα αυτή την εποχή. Δεν είναι απόφασή μας αυτή κεραυνός εν εθρία. Οφείλεται στην άξια ηγεσία σας, που έχει αλλάξει τελείως την εικόνα της χώρας σας στο εξωτερικό, και στους δύο υπουργούς, δεν θα πω το για μένα, από τον κύριο Πιερακάκη, που ήταν ο άλλος παρόν υπουργός. Θέλω να πω αυτό, ότι η κυβέρνηση μέσα αυτά 2,5 χρόνια, το ξέρετε, προσπαθεί πραγματικά πάρα πολύ να αλλάξει την εικόνα της χώρας και να δημιουργήσει ένα ευνοϊκότερο επενδυτικό περιβάλλον. Δεν λέω ότι λύνουμε όλα τα προβλήματα. Θα ήταν μαγικό να μπορούσα να σα πω ότι μπορούμε να κάνουμε κάτι τέτοιο. Δεν λέω ότι δεν ανακύπτουν και προβλήματα. Παραδείγματος χάρη, η ενεργειακή κρίση η οποία έχει ξεσπάσει είναι ασφαλώς κάτι που κανένας μας δεν είχε προβλέψει ότι θα ξεσπούσε και κυρίως με την ένταση που έχει ξεσπάσει. Δυστυχώς, εμείς ιστορικοί μαθαίνουμε ότι την ιστορία την κυβερνά το απρόβλεπτο. Και το ότι πήγε το φυσικό αέριο από εκεί που ήταν εδώ που είναι, ήταν κάτι απρόβλεπτο ένα χρόνο πριν. Αλλιώς θα πάει όλοι να αγοράσουμε φυσικό αέριο, τώρα είμαστε πλούσιοι. Άρα λοιπόν, το ζήτημα δεν είναι αν θα έχουμε προβλήματα. Προβλήματα πάντα θα έχουμε στη ζωή και πάντα θα ανακύπτουν. Το ζήτημα είναι, έχουμε ανθρώπους οι οποίοι είναι πρόθυμοι να πέσουν πάνω στα προβλήματα, να εργαστούν για να τα λύσουμε και να δώσουν στην αγορά και την εγχώρια και διεθνώς την αίσθηση ότι αν πας τελικό στην Ελλάδα θα βρεις κάποιους ανθρώπους να συνεννοηθείς και δεν θα είναι η χώρα που θα μπλέξεις και θα γυρνάς από υπουργείο σε υπουργείο και από γραμματεία σε γραμματεία και τελικά θα βρεις άκρη. Αυτή είναι η διαφορά. Πιστεύω ότι η βασική διαφορά για την οποία η Ελλάδα ανεβαίνει διαρκώς στο δίκτυο άμεσων ξένων επενδύσεων της Ernst & Young για τρίτο συνεχόμενο έτος. Ο λόγος τον οποίο πετύχαμε το 2021, 18,8% αύξηση των επενδύσεων παγίου κεφαλαίου, την καλύτερη μας επίδεση τα τελευταία 10 χρόνια. Ο λόγος που πιστεύω θα πετύχουμε το 2022 να ξεπεράμε το 25% σε αύξηση επενδύσεων παγίου κεφαλαίου, που αν το επιτύχουμε θα είναι η καλύτερη μας επίδεση εδώ και 27 χρόνια. Είναι διότι πλέον στον χώρο της οικονομίας είναι δρομένη άποψη ότι αν αποφασίσεις να επενδύσεις τώρα στην Ελλάδα, θα βρεις ανθρώπους πρόθυμους να σε βοηθήσουν να λύσεις το πρόβλημά σου και όχι να σου δημιουργήσουν και επιπλέον προβλήματα. Τώρα, πάνω σε αυτά, γιατί μόνο η καλή διάθεση δεν φτάνει, έχουμε και μία συγκυρία όπου η Ελλάδα έχει μία πρωτοφανή ρευστότητα από ευρωπαϊκούς πόρους, την ταυτόχρονη λειτουργία του Ταμείου Ανάκαμψης και του νέου ΕΣΠΑ, έχει τα χαμηλότερα επιτόκια που έχει απολαύσει ποτέ στην ιστορία της. Αναμένουμε και τις τελικές αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τραπέζης, αλλά μπορώ να σου πω ότι προσωπικά είμαι εξαιρετικά αισιόδοξος ότι θα βρεθεί τεχνική λύση για να συνεχίσει η στήριξη και στα ομόλογα του ελληνικού κράτους. Άλλωστε, είδατε χθες ότι η JP Morgan έκανε μια εξαιρετικά ευνοϊκή για μας πρόβλεψη και είπε ότι ασχέτως αν η EQT θα βρει λύση ή όχι, που εγώ σας λέω θα βρει, η Ελλάδα θα πάει πολύ καλά και στο δεύτερο εξάμηνο του 2022 κατά την JP Morgan
θα καταφέρει να πιάσει το στόχο να βρεθεί σε επενδυτική βαθμίδα. Και άρα να μην χρειαζόμαστε κανένα ειδικό πρόγραμμα ΝΕΟ και να είμαστε κανονικά μέσα στα προγράμματα όπως και άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Άρα, για να μην μακρηγορήσω και να μπορούμε να κάνουμε την κουβέντα μας με το πάνελ. Έχουμε ανθρώπους οι οποίοι καταλαβαίνουν από οικονομία και από λεφτά στην κυβέρνηση και που είναι πρόθυμοι να βοηθήσουν τους επιχειρηματίες να βρουν άκρη. Χρηματοδότηση που δεν είχαμε στο παρελθόν. Ένα τραπεζικό σύστημα πλέον έχει ανακεφαλαιοποιηθεί και έχει καθαρίσει σε πολύ μεγάλο βαθμό τα κόκκινα δάνειά του και άρα είναι σε θέση να δώσει ρευστότητα στην οικονομία πολύ περισσότερο από ό,τι στο παρελθόν. Και πλέον ένα όνομα της Ελλάδας στο εξωτερικό που είναι, δεν έχει απολύτως καμία σχέση με αυτό που ήταν πριν από 2,5 χρόνια. Αυτό το λέω τώρα για να ευλογήσουμε τα γένια μας. Ο καθένας από εσάς που ταξιδεύει στο κελίο στο εξωτερικό ή που μιλάει με ανθρώπους στο εξωτερικό αποκλείεται. Ο πιο φανατικός Σιριζέος να είναι, να μην έχει καταλάβει τη διαφορά. Καλά, δεν περιμένω να βρω και πολύ φανατικού Σιριζέου για να είμαι ειλικρινής, αλλά εν πάση περιπτώσει, αν έχει μπει ξανά ξέμπαρκο σε λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, η διαφορά είναι κολοσιαία. Η Ελλάδα μέχρι το 19 ήταν μια προβληματική χώρα, έτσι μας έβλεπαν, δεν ήταν, πάντως έτσι μας έβλεπαν. Η Ελλάδα το 2021-2022 είναι μια χώρα με πολλές ευκαιρίες. Είναι μια χώρα που προκαλεί μεγάλο παγκόσμιο ενδιαφέρον. Είναι μια χώρα που τα καταφέρνει και κάνει πράγματα. Άρα λοιπόν, με αυτές τις σκέψεις, ευχαριστώ πολύ την πρόσκληση και με χαρά θα συμμετάσχω στο πάνελ με τους πολύ προσκεκλημένους για να κάνουμε και μια ωραία διαλογική συζήτηση και να μην μονοπολίσω. Ευχαριστώ πολύ. Καλές γιορτές. Καταρχάς, αν κάποιος υπουργός ανάπτυξης του πλανήτη, όχι της Ευρώπης, σας πει ότι όταν ανησυχεί η ενεργειακή κρίση, είναι ανόητος. Προφανώς και με ανησυχεί. Και η ένταση του πληθωριστικού κύκλου, όπως εκδηλώθηκε μετά την λήξη των περιοριστικών μέτρων, ήταν σίγουρα πολύ μεγαλύτερη σε ένταση και έχει μεγαλύτερη διάρκεια από τις αρχικές προβλέψεις. Άρα η απάντηση είναι, φυσικά, δημιουργεί αυτό μία ανησυχία. Είναι αυτή η ανησυχία τόσο μεγάλη για να σας πω ότι θα ανακόψει την πορεία? Όχι. Δεν θα ανακόψει την πορεία. Αυτή τη στιγμή η ελληνική οικονομία έχει αποκτήσει μια ταχύτητα. Μην ξαναπώ τα ίδια που είπα προηγουμένως. Αλλά είναι τελείως βέβαιο ότι το 2022 θα είναι μια χρονιά, τον οποίο εγώ προσωπικά πιστεύω το στόχο του 5% θα τον πιάσουμε χωρίς άγχος. Θα γίνει οπωσδήποτε. Μόνο αν αθροίσεις την κίνηση, τη φυσική, τη ροή της οικονομίας από μια χρονιά στην άλλη, δεν σταματάει επειδή πήγε 31 Δεκεμβρίου, έχει μια ροή η οικονομία. Συν τους πόρους του ταμείου ανάκρισης του νέου ΕΣΠΑ, φτάνει σχεδόν σε αυτό το νούμερο και καμία επένδυση να μην γίνει. Άρα θα πάμε καλά. Εμένα όμως η αγωνία μου δεν είναι να πάμε καλά. Αυτό το πετύχουμε. Εμένα η αγωνία μου είναι να πάμε πολύ καλύτερα από ό,τι νομίζουμε και το κυριότερο βάζοντας τα θεμέλια ώστε αυτό να έχει διάρκεια. Παραδείγματος χάρη, το ότι φτιάξαμε το Elevate Greece το οποίο αναφερθήκατε, γιατί το φτιάξαμε? Γιατί δεν ήταν αρκετό να φτιάξει μόνο το χρωπή. Έπρεπε να φτιάξει ένα σταθερό περιβάλλον στο οποίο θα ξέρεις ποιος είναι ποιος. Για να μπορεί μετά πάνω σε αυτό το περιβάλλον να εφαρμόζεις πολιτικές. Γιατί όταν πρώτο πήγα στο Υπουργείο Ανάπτυξης, όταν πήγα στο Υπουργείο Οικονομικών και είπα θέλω φορολογικά κίνητρα για τη startup, και απάντησαν όχι. Γιατί ήταν όχι? Δεν θέλανε. Γιατί έβγαζε το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους μια εκτίμηση κόστους αυτών των φορολογικών κινήτρων τεράστια. Όταν κάναμε το Elevate Greece και ορίσαμε ποιες είναι οι startup και άρα πια τα μέτρα που προτείναμε δεν ήταν γενικώς αφηρημένα, αλλά ήταν σε αυτές τις 450 εταιρείες που είναι μέσα στην πλατφόρμα, το Υπουργείο Οικονομικών είπε ναι. Γιατί πια ήταν πολύ ορισμένο το κόστος και εξαιρετικά μικρότερο από τις αρχικές εκτιμήσεις. Άρα με το Elevate Greece φτιάξαμε για πρώτη φορά έναν χώρο μέσα στην οικονομία που μπορούμε να ασκήσουμε κλαδικές εφαρμοσμένες πολιτικές. Το ίδιο κάναμε, επειδή βλέπω το Θόδωρο εδώ, με το επενδυτικό clawback στη φαρμακοβιομηχανία. Ήταν μια της πρώτης νομοθετικής πρωτοβουλίας του Υπουργείου Ανάπτυξης το Σεπτέμβριο του 2019, που το είχε εξαγγείλει ο κ. Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ, αν θυμάστε, την πρώτη ομιλία, προ-πανδημίας μιλάμε. Διότι έχουμε αποφασίσει ως κράτος ότι ο τομέας της φαρμακοβιομηχανίας αποτελεί ένα συγκριτικό μας πλεονέκτημα. Έχουμε μια της μεγαλύτερες οργανωμένες βιομηχανίες φαρμακοβιομηχανίας, σαν κλάδο εννοώ, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και άρα θέλαμε εκεί, με προστέμενη αξία και εξαγωγές, να δούμε την ευκαιρία αυτό να αναπτυχθεί σε πιο υγιείς βάσεις και να αντιμετωπίσει την αποεπένδυση που πέρασε την προηγούμενη δεκαετία λόγω της κρίσης. Άρα, μας ενδιαφέρει όχι απλώς να φτιάξουμε τα νούμερα
μας ενδιαφέρει να χτίσουμε από κάτω πραγματικά εκείνο το περιβάλλον που θα επιτρέψει την πρόοδο. Τώρα, για να κλείσουμε την ενέργεια, η Ελλάδα παραδοσιακά έχει ακριβή ενέργεια. Όχι την ακριβότερη πάντα που λένε. Σήμερα, ας πούμε, βλέπατε το χρηματιστήριο ενέργεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ελλάδα είναι κάτω από τη μέση. Από ό,τι έβλεπα σήμερα, συγκυριακά είναι πρόβλημα μεγάλη διαφορά η Γαλλία. Αυτό αλλάζει. Είναι χρηματιστήριο αξιών, δεν βγάζει άκρη. Συνήθως είμαστε ακριβοί. Συνήθως είμαστε ακριβοί. Γιατί δεν θέλω να το, εγώ να τα αεροποιώ, θέλω να λέω αυτή που είναι η πραγματικότητα. Μπορούμε να σχεδιάσουμε μια πολιτική που θα μας οδηγήσει σε χαμηλότερες τιμές ενέργειας. Μπορούμε. Παραδείγματος χάρη, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σήμερα δεν είναι μόνο απλώς φιλικές προς το περιβάλλον, είναι και εξαιρετικά φτηνότερες. Το net metering, το οποίο νομοθετούμε, είναι μια λύση για τις βιομηχανίες. Και εκεί χτίζουμε ένα σχέδιο. Δεν γίνεται τόσο γρήγορα εκεί η μετάβαση. Δεν είναι μια απόσταση φύση ένα νόμο τη Δευτέρα και θα εφαρμόζεται την Τετάρτη. Αλλά εκεί έχουμε ένα συγκεκριμένο πλάνο ώστε τα επόμενα χρόνια και στην ενέργεια να είμαστε ανταγωνιστικοί. Ευχαριστούμε, Υπουργέ. Σας έφερα ήδη δύο παραδείγματα κλαδικών πολιτικών. Στο κομμάτι των νεοφυών επιχειρήσεων και στο κομμάτι της θερμοκομιχανίας. Το ίδιο θα γίνει στο R&D σε κάθε περίπτωση. Και ναι, μπορεί να υπάρξουν και άλλες κλαδικές πολιτικές το επόμενο διάστημα, να κρίνουμε ότι αυτό μας συμφέρει. Οφείλω να σας πω κάτι που ξέρω να πω και στην ομιλία μου και στην εδώ εισαγωγική μου τοποθέτηση. Αυτό που κατά βάση είναι το πιο σημαντικό, κατά τη γνώμη μου, από όλα που έχουμε πετύχει αυτά τα 2,5 χρόνια, είναι ότι για πρώτη φορά όλο το κράτος, όλες οι υπηρεσίες του και όλα τα χρηματοδοτικά μας εργαλεία είναι συντονισμένα σε ένα κοινό αναπτυξιακό σχέδιο. Η λεγόμενη Επιτροπή Πυσαρίδη, γιατί έτσι έγινε γνωστή, στην ουσία το Εθνικό Αναπτυξιακό μας Σχέδιο για την επόμενη πενταετία, παραδόθηκε στην κυβέρνηση, αφομοιώθηκε από τα Υπουργεία Οικονομικών, Υπουργεία Ανάπτυξη, Υπουργείο Εργασίας, Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και όλα τα εργαλεία, είτε είναι Ταμείο Ανάκαμψη, είτε είναι ΕΣΠΑ, είτε αναπτυξιακό νόμο, πατάνε ακριβώς πάνω στους ίδιους στόχους. Άρα δεν έχουμε αυτό που συνήθως έχουμε στην Ελλάδα, ο ένας να αποφασίζει το Α και ο άλλος το Β και τελικά ο συνδυασμός να είναι ακυρωτικός. Αλλά έχουμε για πρώτη φορά μια απόλυτη σύμπτωση πολιτικών που έχουν ένα συγκεκριμένο στόχο. Ποιος είναι αυτός? Η Ελλάδα να βελτιώσει την ανταγωνιστικότητά της, να μειώσει το κόστος ενέργειας, να αποκτήσει δεξιότητες στο εργατικό δυναμικό, το οποίο λέμε συνέχεια την ανεργία που έχουμε. Αλλά με βέβαια ότι είστε επιχειρηματίες, δεν το ξέρετε, ότι ένα από τα βασικά μας προβλήματα είναι η έλλειψη εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού. Άρα είναι οξύμορο σε μια χώρα που έχει ανεργία να μην βρίσκουν επιχειρήσεις τους εργάτες και το προσωπικό που χρειάζονται. Άρα όλα αυτά μαζί τα δουλεύουμε ταυτόχρονα για να μπορούμε να δώσουμε στη χώρα τη δυνατότητα να φύγει μπροστά. Δεν είναι τόσο απλό, θα γίνει όμως. Και έχει ήδη ξεκινήσει να γίνεται, επαναλαμβάνω. Θέσατε ένα πολύ σημαντικό θέμα, αυτό το κομμάτι του ανθρώπινου δυναμικού, που πραγματικά νομίζω ότι μετά την πανδημία είναι ένα άλλο μοντέλο. Εκεί που οι άνθρωποι είχαν ως προτεραιότητα την καριέρα, τώρα έχουν τη ζωή ως προτεραιότητα και το κομμάτι της δουλειάς πρέπει να εντάσσεται μέσα στο πλαίσιο της ζωής. Αυτό νομίζω έχει δημιουργήσει ένα σημαντικό θέμα και έλλειψη πραγματικά στελεχών. Δηλαδή τώρα το νιώθουμε που έχει ανοίξει η αγορά, χρειάζονται άνθρωποι με δεξιότητες και είναι δύσκολο κανείς να τους βρει. Θα μου επιτρέψετε να σας πω, πέρα προφανώς και στο Ταμείο Ανάκαμψης και στο νέο ΕΣΠΑ έχουμε πάρα πολλά χρήματα για το reskilling και το upskilling που μας ενδιαφέρει. Να σας πω ότι, κατά τη γνώμη μου, η πανδημία για την Ελλάδα μπορεί να έχει αποτελέσει και το σημείο καμπής μεγάλης ευκαιρίας. Γιατί το λέω αυτό? Διότι η πανδημία έφερε πρώτα απ' όλα αφορά στο δικό μας μικρόκοσμο για την Ελλάδα μια εξαιρετικά μεγάλη επιτάχυνση της ψηφιοποίησης όχι μόνο του κράτους αλλά και της ιδιωτικής οικονομίας. Η πρόοδος που έχει συντελεστεί αυτά τα δύο χρόνια με τους ρυθμούς προ-πανδημίας ήταν πρόοδος δεκαετίας, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Και το δεύτερο, ότι έδωσε την αίσθηση σε πάρα πολλούς ανθρώπους πια στον κόσμο ότι το να εργάζονται από μακριά δεν είναι και τίποτα κακό. Η Ελλάδα μπορεί να διεκδικήσει και ήδη διεκδικεί εργαζομένους που θα επιλέξουν να εργάζονται στις επιχειρήσεις τους από την Ελλάδα μέσω του διαδικτύου. Και ήδη όλες μας οι κινήσεις με τα non-dom, με τα silver economy, με την golden visa, όλα έχουν δείξει ότι έχουν πια πολύ μεγάλη στόχευση σε αυτό το κοινό, το οποίο παγκοσμίως γίνεται όλο ένα και μεγαλύτερο, και εκεί η Ελλάδα μπορεί να έχει τελικά πολύ μεγάλα πλεονεκτήματα. Διότι
πιο ωραία να δουλεύεις από τη Βούλα και από το Καβούρι παρά από τις Βρυξέλλες, για να είμαστε ειλικρινείς. Έτσι. Και ο καθένας το καταλαβαίνει γιατί. Όταν στην δημιουργία της νέας κυβερνήσεως του Κυριάκου Μητσοτάκη τον Ιούλιο του 2019 αποφασίστηκε να μετακινηθεί η τότε Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας από το Υπουργείο Παιδείας, στο οποίο παραδοσιακά ήταν, στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, αν θυμάστε, είχαμε δεχθεί μεγάλη δημόσια κριτική γι' αυτό. Και εγώ στις πραγματικές μου δηλώσεις είχα πει ότι αυτή την απόφαση την λάβαμε, διότι θέλουμε να συνδέσουμε το χώρο της έρευνας με την αγορά. Αυτό ήταν ο βασικός λόγος που έγινε αυτή η πολιτική επιλογή, που τότε φαινόταν εντελώς παράτερη. 2,5 χρόνια μετά, θα έχετε διαπιστώσει ότι η Ελλάδα, που παραδοσιακά ήταν στις τελευταίες θέσεις Ευρώπης, δυστυχώς, στην απάντηση για την έρευνα και τεχνολογία, έχει ανέβει περίπου 10 θέσεις, δεν είναι λίγο, για 2,5 χρόνια, και σε ταχύτητα νου είμαστε πρώτοι με πολύ μεγάλη διαφορά. Άρα, η κίνηση που κάναμε και οι πολιτικές που έχουμε λάβει, οι υπεραποσβέσεις, οι επιχειρηματικοί άγγελοι, η δυνατότητα των spin-off που μόλις τώρα αναφέρατε, που επιτέλους ενώνουν την αγορά με τα πανεπιστήμια και την έρευνα. Όλα αυτά κατατείνουν στον ίδιο στόχο. Αυτό που θέλω να πω και το θεωρώ πιο σημαντικό από την κυβέρνηση, είναι ότι έχει αλλάξει σε πολύ μεγάλο βαθμό η κοινωνία. Γιατί αλλαγές μεγάλες, να ξέρετε, στην ιστορία σπάνια μπορεί να γίνουν από πάνω προς τα κάτω, όσο αποφασισμένος και αν είναι από πάνω. Πρέπει η κοινωνία να θέλει να κάνει κάποιες αλλαγές. Το νομοσχέδιο μας για τις spin-off επιχειρήσεις, 10 χρόνια πριν, θα είχε βγάλει κόμμα στους δρόμους και θα είχε εικόνα χάος πανεπιστήμια. 10 χρόνια μετά δεν είχε καν φασαρία στη Βουλή. Αυτή είναι μια ορίμανση της ελληνικής κοινωνίας απίστευτη. Δηλαδή είναι άλλη Ελλάδα. Και ο λόγος που είμαι εξαιρετικά αισιόδοξο δεν είναι τόσο γιατί πιστεύω ότι είμαστε μια καταπληκτική κυβέρνηση. Καλά είμαστε προφανώς, το δεν συζητείται, αλλά τακτικά να το λέω εγώ. Είναι κυρίως διότι η κοινωνία από κάτω στηρίζει αυτές τις αλλαγές. Όταν ήμουν κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας το 2014, δεν είναι και τόσο μακριά, στη συζήτηση για το ελληνικό, το μόνο που απαντούσε ήταν γιατί ξεπουλάμε την Ελλάδα. Όταν έγινε Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων το 2019-2022 τώρα, στο ελληνικό η μόνη ερώτηση και κριτική που δέχτηκε είναι ότι άργησα τόσο. Δεν ξέρω αν μπορεί να συλλάβει το μέγεθος της διαφοράς. Είναι άλλη Ελλάδα. Μιλάμε για την κοινωνία τώρα. Αφήστε τους υπουργούς και τον πρωθυπουργό κτλ. Μιλάμε για τι θέλει ο κόμμας από κάτω. Λοιπόν, ο κόμμας από κάτω για πρώτη φορά θέλει ιδιωτικές επενδύσεις. Για πρώτη φορά μας λέει γιατί δεν φέρνετε περισσότερες ιδιωτικές επενδύσεις. Για πρώτη φορά τα σωματεία δεν κάνουν παρατεταμένες απεργίες. Ξέρω κάτι πάμε, κάτι τέτοιο που το κάνουν για επαγγελματικούς λόγους. Ενώ επαγγελματικούς συνδικαλιστικούς, όχι της επιχείρησης. Και η όθηση που έχουμε από την κοινωνία από κάτω να κάνουμε περισσότερες μεταρρυθμίσεις και όχι λιγότερες. Αυτό μου δίνει πολύ μεγάλη αισιοδοξία. Τώρα, ένα τελευταίο. Ναι, στην Ευρώπη, Θοδωρέ μου, έχει ξεκινήσει αυτή η συζήτηση και πράγματι, και εγώ θεωρώ ότι είναι για τη βιομηχανία, βλέπω εκεί τον Μιχάλη Σασινόπουλο, είναι μεγάλο πράγμα να μπορέσει η Ελλάδα να πάρει ένα μερίδιο από τις βιομηχανίες που θα γυρίσουν από την Ασία στη Δύση. Γιατί κάποιες θα γυρίσουν σίγουρα. Ο λόγος που θα γυρίσουν, να το πω πολύ απλά, να το καταλάβετε, είναι ότι δεκαετία του 80 υπήρξε μεγάλη αποβιομηχάνηση. Της Δύσης γενικά. Της Ελλάδας και ειδικότερα, για άλλους λόγους πολιτικούς, αλλά και της Δύσης γενικά. Πήρα και οι ευρωπαϊκές μηχανίες και οι αμερικάνικες τα κέντρα παραγωγής τους στην Ανατολή, στην Ασία. Για ποιο λόγο τότε, διότι τότε ήταν όλες οι μηχανίες εντάσσεως εργασίας και η διαφορά κόστος ενός εργάτη Ασιάτη με τον Αμερικάνο τον Ευρωπαίο ήταν χαόδης. Τα τότε $600 ήταν $50-40 στην Κίνα. Με πολλούς εργάτες η διαφορά αυτή ήταν τεράστια, ήταν άλλο business plan, άλλη εταιρεία. Άρα συνέφερε να γίνει αυτή η μετακίνηση. Σήμερα αυτές οι αντικειμενικές συνθήκες έχουν αλλάξει. Πια θα είναι ένα χιλιάρικο, 1200 του Αμερικάνου ή του Ευρωπαίου, αλλά του Κινέζου πια είναι 600-700. Δεν είναι πια τόσο μεγάλη διαφορά. Πλέον με την βιομηχανία 4.0 και την αυτοματοποίηση και τη ρομποτική δεν χρειάζεται τόσους εργάτες όσο χρειαζόταν πριν. Άρα πια η διαφορά οικονομική. Το κίνητο για να πας εκεί είναι πολύ μικρότερο από το παρελθόν. Αν τώρα σε αυτό προσθέσεις τα ναύλα που έχουν αυξηθεί και έχουν πάει στον Θεό, άρα σου φέρουν το προϊόν με πολύ μεγαλύτερα μεταφορικά, πλέον αρχίζει το πράγμα να μην στέκει καθόλου. Και ήρθε η πανδημία, σόκαρε την ευρωπαϊκή κοινωνία, επέξαν και συνειδητοποίησε ότι μέσα στην κρισιμότερη στιγμή έμενε από φάρμακα,
από γάντια, από μάσκες, από αντισηπτικά, ότι όλα αυτά ήταν πράγματα από τα οποία εξαρτιόταν από τη Μαλαισία, από την Ινδία, από την Κίνα. Αυτό πράγματι σόκαρε την Ευρώπη και άρχισε αυτή τη συζήτηση που είπε πριν ο Θοδωρής. Εντάξει. Η Ευρώπη σοκάρεται και ξεσοκάρεται γρήγορα και αποφάσεις δεν λαμβάνονται και με τόσο μεγάλη ταχύτητα. Το λέει ότι πρόσφατα στο τελευταίο Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας προσπάθησα να θέσω το ερώτημα ειδικά για τη φαρμακοβιομηχανία και να πατήσω πάνω στην αγωνία για τα φάρμακα και η ανταπόκριση ήταν όχι ασήμαντη, αλλά όχι διθυραμβική. Άρα έχει δρόμο ακόμα το πράγμα. Παρά τα αυτά, αυτό το νέο περιβάλλον δημιουργείται. Και αν στο ενδιάμεσο φτιάξουμε τις κατάλληλες συνθήκες στην Ελλάδα, ένα κομμάτι αυτών των βιομηχανιών που θα γίνουν μπορεί να το πάρει η Ελλάδα. Αυτός πρέπει να είναι κανονικά ο εθνικός μας στόχος στη βιομηχανία τα επόμενα χρόνια. Να αντιστρέψουμε δηλαδή την πορεία του 80. Εγώ θα δώσω το σύνολο με τον Ξόναγα ότι στα πλαίσια αυτά εντάσσεται όπως τη βιομηχανική μας πολιτική τώρα και η θέσπιση του Εθνικού Συμβουλίου Βιομηχανίας που έχει πάει καλά. Έχει κάνει ήδη 2 συνεδριάσεις, με 6 ομάδες εργασίας, συνομιλεί όλη η κυβέρνηση, τα συναρμόδια υπουργεία με τους παράγοντες αγοράς για πρώτη φορά θεσμικά και οργανωμένα, έτσι ώστε όπως κάναμε το Εθνικό Σχέδιο με την Επιτροπή Ψαρίδη, να φτιάξουμε και ένα Εθνικό Σχέδιο για τη βιομηχανία που θα έχουμε συμφωνήσει όλοι μας με milestones και χρονοδιαγράμματα τι είναι αυτό που πρέπει να έχουμε κάνει μέχρι πότε. Ώστε να δουλέψουμε λίγο πιο επαγγελματικά. Αυτό εννοώ. Αυτή την ιδέα περί το DNA μας δεν μας επιτρέπει να κάνουμε συνεργασίες δεν την πολύ ακολουθώ εγώ. Οι επιχειρηματίες ακολουθούν το συμφέρον τους, έτσι πρέπει να κάνουν και το συμφέρον τώρα είναι να έχεις τέτοιου τύπου συνεργασίες. Ο στόχος μας είναι να κερδίσουμε μεγαλύτερο μερίδιο από την παγκόσμια αγορά. Το πρόβλημα των επιχειρήσεων μας είναι ότι ακόμα και αυτές που εμείς θεωρούμε μεγάλες για τα ελληνικά δεδομένα σε ευρωπαϊκό επίπεδο δεν είναι μεγάλες. Λίγες είναι οι ελληνικές εταιρείες που είναι πραγματικά μεγάλες. Πριν άκουγα το ερώτημα στον κύριο Πιτσιόλα για το αν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχουν ή όχι πρόβλημα στον τραπεζικό δανεισμό. Τι εννοούμε μικρομεσαίες επιχειρήσεις? Και εμένα με ρωτήσετε, μικρομεσαίο θεωρώ τον εαυτό μου. Συντοπίστε όταν έγινε υπουργός ανάπτυξης ότι όχι μικρομεσαίος δεν ήμουν ούτε μικρός. Άρα υπό την έννοια αυτή, για να μπορέσουμε να αποκτήσουμε μερίδιο στην παγκόσμια αγορά που είναι ο στόχος, θα πρέπει να έχουμε τέτοιου είδους συνεργασίες. Θα μπορούσα να αναφέρω πετυχημένα παραδείγματα καλή συνεργασία και στην φαρμακοβιομηχανία, μια που δόθηκε ο Τρίφωνα, και νομίζω ότι θα πάμε καλά και σε αυτό το τομέα. Είμαι αισιόδοξος. Να καλωσορίσουμε και τον κύριο Σταϊκούρα, που ήρθε από τη Βουλή, έχει προϋπολογισμό, αλλά πολλά τα αυτά είναι εδώ. Άρα ένα πολύ, Χρήστο.